Γεια σας, είμαι η Ζέτα Τζιώτη και είμαστε στο στούντιο με τον Σωτήρη Μανιάτη, ο οποίος θα μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας στο πλαίσιο της έρευνας βίας στους Έλληνες δημοσιογράφους. Κύριε Μανιάτη, σε ποια κατηγορία από τις τρεις που εξετάζουμε ανήκει η περίπτωσή σας? Σωματική, φυσική βία κάθε τύπου, ψυχολογική βία, δημιουργία επιβαρυντικής ατμόσφαιρας, υπονοούμενα τρόλινγκ κάθε είδους, λεκτική βία, θεσμική βία ή ιεραρχική? Νομίζω ότι θα έλεγα ιεραρχική, αφού πρόκειται για μία απόλυση έπειτα από κάποια πράγματα τα οποία ζήτησα ως δημοσιογράφος από την διεύθυνση της εφημερίδας που δούλευα τότε. Δηλαδή, θα θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό? Ναι, τη δεκαετία του 90 δούλευα σε μία εφημερίδα και ανακάλυψα κάποια στιγμή ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έλεγε η σύμβασή μου. Το αποδέχτηκε η πρώτη ιδιοκτησία. Η επόμενη όμως δεν είχε. Η εφημερίδα πουλήθηκε κάποια στιγμή ή μεταβιβάστηκε ένα κομμάτι της, εν πάση περιπτώσει, και η νέα ιδιοκτησία δεν είχε κάνει κάτι για αυτό. Αντίθετα, απέλυσε δύο συναδέλφους από το Κυριακάτικο Φύλλο και ζήτησαν από μένα να καλύψω και αυτό. Τότε ζήτησα εγώ μια συνάντηση με την διεύθυνση για να εξηγήσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μου οφείλονται και επίσης ότι δεν μπορώ να αντικαταστήσω δύο συναδέλφους οι οποίοι απολύθηκαν χωρίς να παίρνω κάποια χρήματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούσαμε ένα ζήτημα και στην Ένωση και στο επάγγελμα. Η διεύθυνση έδειξε κατανόηση. Αυτό έγινε Κυριακή απογευματάκι και την επόμενη μέρα το μεσημέρι που πήγα στην εφημερίδα μου είπαν από το θηρορείο να περάσω από την οικονομική Βρήκατε διεύθυνση. Βρήκατε τις πόρτες κλειστές κάπως. Ανοιχτές τις βρήκα, αλλά για την οικονομική διεύθυνση που μου έδειχνε την έξοδο από την εφημερίδα. Μάλιστα. Αυτό το περιστατικό ήταν μεμονωμένο ή πιστεύετε ότι το έχουν βιώσει και άλλοι συνάδελφοί σας? Νομίζω ότι επειδή μιλάμε για απολύσεις, το έχουν βιώσει και άλλοι. Δεν ξέρω αν θα ήταν με τον ίδιο τρόπο ή για άλλους λόγους. Αλλά μια απόλυση είναι έτσι κι αλλιώς ένα βίαιο περιστατικό για έναν εργαζόμενο. Και για έναν εργαζόμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να υποστηρίξει και την δεοντολογικά τη θέση του. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται. Οι απολύσεις δεν έχουν τελειωμό, δυστυχώς. Σωστά. Πιστεύετε πως τέτοια περιστατικά έχουν επηρεάσει την ελευθερία του ελληνικού τύπου? Σε κάποια επίπεδα ναι. Ξέρω, στη δεκαετία του 90 ίσως να ήταν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο ανεξέλεκτα τα πράγματα, αλλά το μετέπειτα διάστημα και οι απολύσεις, αλλά και άλλες συμπεριφορές τέτοιου τύπου, δηλαδή ένας εξαναγκασμός, αλλιώς έβλεπε στην πόρτα της εξόδου, έχουν επηρεάσει το επάγγελμα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά κάποια σημάδια το νομίζω την τελευταία πενταετία τα βλέπουμε. Σημάδια μιας πτώσης ενός χάρτινου πύργου, ο οποίος είχε χτιστεί και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό το περιστατικό πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει τη μετέπειτα εξέλιξή σας και τη δουλειά σας? Το πρώτο διάστημα εκείνο με επηρέασε ψυχολογικά σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι με δυνάμωσε, με χαλίβδωσε η όλη ιστορία και μάλλον με έκανε καλύτερο στον τρόπο με τον οποίο ασκώ και τώρα το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα οποιασδήποτε μορφής βίας απέναντι στους δημοσιογράφους? Κατανοεί τη δυσκολία της δουλειάς τους? Αν μιλάμε γενικά για τη δημοσιογραφία, ναι. Υπάρχει μια κατανόηση και νομίζω υπάρχει και στήριξη. Στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι είμαστε λίγο παρεξηγημένοι ως κλάδος και έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε την καλή έξωθεν μαρτυρία στους πολίτες. Μας καταλογίζουν πολλά, ίσως μια μερίδα να φταίει για πολλά από αυτά, αλλά όχι το σύνολο. Μπορεί ένας δημοσιογράφος όπως εσείς, για παράδειγμα, να καταφύγει κάπου εκτός από τις αρχές για τέτοιου είδους περιστατικά? Ναι, αν εξαιρέσουμε τώρα τις δικαστικές αρχές, γιατί μιλάμε για απολύσεις και για όσα συνέβησαν πριν και μετά από αυτό, υπάρχει η Ένωση των Δημοσιογράφων, υπάρχει η Ένωση Συντακτών, όπου μπορείς να απευθυνθείς και έχεις μια στήριξη, μπορείς να βρεις μια στήριξη. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα και αν
μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, όμως είναι μια στήριξη. Μάλιστα. Πιστεύετε πως χρειάζεται συστημική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όχι ειδικά για το θέμα των απολύσεων, αλλά γενικότερα για τον bullying στους δημοσιογράφους? Ναι, ανάλογος τι εννοούμε συστημικό. Εάν θεωρήσουμε την βία που ασκείται σε δημοσιογράφους με διάφορους τρόπους, ήδη η Παγκόσμια, η Διεθνής Οργάνωση Δημοσιογράφων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα που καταγράφονται περιστατικά βίας, όχι μόνο σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά και σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο ίσως αρχίσουμε να δημιουργούμε έναν κλειό προστασίας κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο, αλλά έστω και η καταγραφή περιστατικών βίας εναντίον δημοσιογράφων είναι πολύ σημαντική. Θα βοηθούσε η δημιουργία ενός επιστημονικού παρατηρητηρίου που να εστιάζει σε τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Και είναι απαραίτητο γιατί με το πέρασμα των χρόνων φαίνεται ότι η βία εναντίον δημοσιογράφων, εναντίον φωτορεπόρτερ, έχει απλωθεί αρκετά. Ίσως αυτό να μας έδινε τη δυνατότητα, έστω και ως καταγραφή, να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν όλο ένα και πιο συχνά. Mm-hmm. Κατ' εκτίμησή σας, η κατάσταση χειροτερεύει, αυξάνεται η πιθανότητα βίας οποιασδήποτε κατηγορίας? Πώς βλέπετε το μέλλον του επαγγέλματος από αυτή την άποψη? Ότι χειροτερεύει η κατάσταση, χειροτερεύει. Χειροτερεύει για πολλούς λόγους. Το ότι λιγοστεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ότι γίνονται πιο συγκεντρωτικά, το ότι δημιουργούνται εύκολα ιστοσελίδες ή ξεπετάγονται ιστοσελίδες που κανείς δεν ξέρει πού και πώς και γιατί έχουν γίνει τόσες πολλές, δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο που δεν μπορεί να τον ελέγξεις, και από τη μια είναι καλό που δεν μπορεί να το ελέγξεις, από την άλλη μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται συζήτηση, χρειάζονται ιδέες, χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα και πάνω απ' όλα χρειάζεται, όταν συζητάμε κάποια πράγματα και καταλήγουμε σε κάποια, αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόζουμε, αυτά που λέμε να τα εφαρμόζουμε. Όχι να συζητάμε, να καταλήγουμε κάπου και τελικά αυτά να τα κάνουμε στην άκρη και να εφαρμόσουμε άλλα πράγματα. Σωστά, σωστά. Ελπίζοντας λοιπόν στην εξάλληψη τέτοιου είδους φαινομένων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανιάτη. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη και εσάς που παρακολουθήσατε τη συνέντευξή μας.